Αυτό το βίντεο περιέχει λέξεις όπως μουνιά, πούτσα, σκατά, οπότε αν είσαι κάτω των 18, δες το και στείλ το και στους φίλους σου. Τι ήταν πρόλογο? Αυτό ήταν ο πρόλογος. Αυτός είναι ο πρόλογος. Να λέμε δηλαδή τι, αυτό είναι ένα ακόμα Q&A και πρέπει ας πούμε να σας το δηλώσουμε, να σας μπάσουμε στο κλίμα καλύτερα. Έχεις προσπαθήσει να ρίξεις κάποια λέγοντάς της πως είσαι YouTuber? Νομίζω πως να της πεις ότι είσαι YouTuber είναι προσπάθεια περισσότερο για να φας χιλόπιτα παρά για να τη ρίξεις. Όμως αν πεις είμαι video creator, executive producer και prime minister of America, τότε θα ψαρώσει. Σε αυτήν την εποχή ζούμε. Σκέψου τα παλιά τα χρόνια να κάνανε το ίδιο και οι υπότες. Κοίτα, δεν είμαι ένας απλός υπότης. Είμαι account manager και supervisor στο Castro Warwick. Πάμε μια βόλτα με την Porsche. Είναι το άλογο μου, έτσι το λένε. Το έβγαλα έτσι γιατί έχει πορσελάνινο χρώμα. Γιατί δεν ιδρύεται εσύ ο Φαράω και όλοι οι τύποι και τύπισες που έχει σχολιάσει σε προηγούμενα βίντεο μια συνωμοσία που θα είχατε απότερο σκοπό να μηχανευτείτε έναν υποχθόνιο τρόπο ώστε να μην ασχολούνται όλοι με τον Σνίτ και τον Ήπο, αλλά με τη χάρη σας? Προσπάθησε πολύ ο Πάνος, έβαλε τα δυνατά του. Όταν βλέπετε ότι δεν μπορείτε, αφήστε το. Κάποια στιγμή όμως μπορεί να το αποκτήσετε. Μέχρι τότε όμως δουλειά. Γιατί ώρες γίνεσαι τόσο στα αρχίδια μου σε φάση ανέστητος? Για το υφάκι μιλάω κυρίως. Έτσι είσαι και χωρίς την κάμερα να σε τραβάει ή το κάνεις επίτηδες? Όχι ρε παιδιά, δεν είμαι ανέστητος. Είμαι αισθητός. Απλά πρέπει να καταλαβαίνεις όταν λέω κάτι γιατί το λέω. Μαλακίες λέω, απλά είμαι στα αρχίδια μου σε φάση ανέστητος. Τζέρεμι, πες μας πότε θα μεγαλώσουν επιτέλους τον χρόνο στα βίντεο στο σνιάφνιαφ. Δηλαδή έλεος, δεν μπορούμε να εκφραστούμε με πληρότητα. Επίσης, γιατί οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές στις συναυλίες των νιους? Επιπλέον έχεις κοπέλα και αν έχεις είναι ξένοι. Δεν ξέρω πότε θα μεγαλώσουν. Καλό θα είναι όμως να πίνουν νουνού. Επίσης οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές γιατί είμαστε χάριστοι και γιατί δεν εκτιμάμε εγχώρια προϊόντα όπως το νουνού. Επιπλέον έχω κοπέλα και ναι, είναι ξένη, γιατί δεν εκτιμάω τις εγχώριες. Θα άλλαζες ποτέ τον εαυτό σου για ένα κορίτσι που σου αρέσει άμα σου το έλεγε αυτή? Και έχει βάλει και καρδούλα και ματάκι. Αν ήμουν 6 χρονών και πήγαινα κατασκήνωση, ναι, θα το έκανα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς αν δεις μια παρέα που αποτελείται από Σεραίο, Αγάπη Μόνο, Κυρία Στέλλα, Σνίκ και Ήπο? Θα πω ότι πολύ πιθανόν να βρίσκομαι στο Δαφνί. Είσαι στον δρόμο και παίζεις Pokémon και εκεί που το κυνηγάς δίπλα του βλέπεις την κόμενα που γουστάρεις. Σε ποιον θα πας? Κοίτα, από ό,τι είδα είσαι 14 χρονών, οπότε ό,τι κι αν κάνεις είναι το ίδιο. Σε έχει πιάσει ποτέ κάποιος τραγουδιστής ή δεν ξέρω κι εγώ τι και να σου πει να σταματήσεις να τον κοροϊδεύεις? Ναι, τις προάλλες ήρθε ο Πάνος Κιάμος και μου λέει «Σταμάτα να με κοροϊδεύεις, εντάξει!» Και γυρνάω και το απαντάω «Σφύριξα και έληξες». Και μου λέει «Το συνεχίζεις». Και λέω «Εντάξει, έχεις δίκιο, από Δευτέρα θα σταματήσω να σε κοροϊδεύω». Τι κάνεις, πώς είσαι στη ζωή σου, όλα καλά, πώς περνάς το καλοκαίρι σου? Χρήσα με καλά, περνάω μια χαρά, δεν θέλω να μου πεις ποτέ ψέματα. Τζέρμι, πότε θα κάνεις ένα βιντεάκι που θα κολυμπάς στην παραλία με την πιο ωραία στην Ελλάδα? Εάν κάνω βίντεο με την πιο ωραία στην Ελλάδα, θα την κουφτώνω. Για να δω αν είναι η πιο ωραία στην Ελλάδα. Στο θα την κουφτώνω, φαντάζομαι μερικοί θα χαμογέλασαν λίγο, γιατί θα τους άρεσε όντως να την κουφτώσουν. Και εμένα θα μου άρεσε, ας μην κρύβομαι. Εσένα θα σου άρεσε να κουφτώσεις την πιο ωραία στην Ελλάδα? Όχι. Όχι, γιατί? Δεν μου άρεσε. Α, ποιον θα ήθελες να χουτώσεις? Τον Στεφάν. Ήμουν σίγουρος. Έχεις σκεφτεί αυτό το greasing να το κάνεις international? Θα γαμούσε με ξένους YouTubers. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που μου το είπες θα αρχίσω να κάνω τα πρώτα μου σχέδια. Σίγουρα θα γαμούσε όμως να το έκανα με τον Pitbull, επειδή είναι ο Mr. International. Αν μια μέρα είχες μουνή, πώς θα εκμεταλλευόσουν την ημέρα αυτή? Θα το εξερευνούσα. Θα έλεγα λοιπόν, εδώ είναι η ουρήθρα, εδώ είναι η κλιτορίδα. Θα έβγαινα στο μπαλκόνι και θα βροντοφώναζα. Έχω μουνή! 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 Επίσης όταν θα συζήταγα με κάποιον, ενδεχομένως να μου έλεγε... Είσαι μεγάλο μουνή. Είσαι μεγάλο μουνή τελικά. Θα πήγαινες παραλιακή με το αμάξι του Ήπο για γκόμενες? Αν είχε τις γκόμενες ήδη μέσα, ναι. Αν έπρεπε να ψάξουμε και να βρούμε, κάτι μου λέει ότι δεν θα βρίσκαμε. Το έχεις κάνει με λεσβία? Εγώ θα το έκανα με λεσβία. Αυτή δεν θα το κάνει μαζί μου. Αλλά για μια στιγμή. Έχω μουνή. Έχω μουνή. Έχω μουνή. 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 Θα δούλευε σε εξωτερικό αν σου γινόταν πρόταση. Και τι θα έκανες? Ναι, θα έκανα το Greasing International μαζί με τον Pitbull, το Mr. Worldwide. Τι να πω στη μάνα μου να μαγειρέψει αύριο? Άννα, εσύ δίνεις τις διαταγές στο σπίτι σου. Εσύ λες στη μάνα σου ποιος θα μαγειρέψει και τι θα μαγειρέψει. Μήπως λες και στη μάνα σου πότε πρέπει να σφουγγαρίσει? Μάνα, αύριο πρέπει να σφουγγαρίσεις και να πληρώσεις τα κοινόχρηστα. Και επίσης να πας να πληρώσεις και τη ΔΕΗ και τον ΕΙΔΑΠ. Α, και πούσε, πήγαινε μέχρι το περίπτερο να μου πάρεις τσιγάρα. Παίρνει μετά και ένα βάζο και το σπάει κάτω. Καθάρισε και αυτό εδώ. By the way, μ' αρέσουν οι γονείς που λένε διάφορες συμβουλές στα παιδιά τους. Μαρία, μην κοιτάς που καπνίζω εγώ. Εσύ
Δεν πρέπει να το βάλεις ποτέ στο στόμα σου. Απλά θα με κοιτάς να το βάζω εγώ. Κοιτά. Αυτό είναι σαν να παίρνεις πίπα. Πάρε. Τσέκα. Τσέκα. Λοιπόν, Μαρία, απλά δεν με κοιτάς, τραβάω εγώ την τσούρα. Τι είναι μόνο η τραβάλη. Τραβά τώρα να κοιμηθείς στο δωμάτιο σου. Στο δωμάτιο σου είμαι. Θα σου πω ένα πράγμα, κακομοίρα μου. Μην κοιτάς που καπνίζω στο δωμάτιο πάνω από το κεφάλι σου λίγο πριν κοιμηθείς. Και είναι και μπαύ στο συγκεκριμένο. Εσύ όμως δεν θα το βάλεις ποτέ στο στόμα σου, κακομοίρα. Ποιος ήταν ο αγαπημένος ο συνοδός στο Κρίσινγκ? Wow, συνοδός! Oh my god! Σιγά μην πάμε και στο χώρο του σχολείου. Αν ήθελες να είσαι ένας άλλος YouTuber, ποιος θα ήθελες να ήσουν? Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα όχι ο Alex Lightning. Φαντάζεσαι να ήσουν ο Alex Lightning? Όχι. Δεν θέλω. Εγώ δεν θα ήθελα πάντως. Και θα έκανα πολλά πράγματα για να αλλάξω. Εγώ θα ήθελα να είμαι οι φίλοι του από πίσω. Α, οι φίλοι του Alex Lightning. Άμα χέσεις πάνω σε ένα σαπούνι, είναι το σκατό καθαρό ή το σαπούνι βρώμικο? Το σαπούνι είναι βρώμικο γιατί έχει πάνω σκατά. Τζέρεμι, μέχρι πόσους subscribers έχεις βάλει στόχο να φτάσεις? Επίσης, μου αρέσουν πολύ τα βίντεο σου, κυρίως το Rockstars. Έχω βάλει στόχο να φτάσω το 1 εκατομμύριο. Ω, τη πουτάνα από πίσω τι είπε, 1 εκατομμύριο, oh my god! Και δεν βγάζω και συχνά βίντεο, πώς θα πετύχει τόσους πολλούς subscribers! Δικάστε με. Μπράβο που σου αρέσει το Rockstars, Παναγιώτη. Είναι όντως και εμένα μου αρέσει. Και σε όσους δεν το έχουν δει, συνίστω να το δούνε. Μπορεί να πατήσετε εδώ, έτσι, για να κάνουμε και λίγο διαφήμιση σε προηγούμενα βίντεο. Τέλος πάντων, αν δεν το έχετε δει, δείτε το, θα το διασκεδάσετε. Εντάξει, παίζετε και λιγάκι. Ωραία, Τζέρεμι, ήρθε η ώρα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Πού είναι ο Φαραώ? Με έχεις φέρει όντως σε δύσκολη θέση. Τζέρεμι, πόσο δύσκολο είναι όταν είσαι διάσημος σαν και σε να κάνεις περιστασιακό σεξ, γνωρίζοντας πως κάθε μία θα μπορούσε μετά να βγει να πει για το μικρό κουλτουριάρικο baby dick πέο σου? Είναι μια ερώτηση που έχει απασχολήσει και μου και έναν φίλο μου. Όταν έχεις μικρό κουλτουριάρικο baby dick, όντως πρέπει να είναι δύσκολα. Αντιθέτως για μένα, είναι περισσότερο διαφήμιση. Αν ένας ροζ ελέφαντας σου έλεγε να μην ξαναφάς μακαρόνια και να πλένεσαι μόνο με σαμπουάν παντέν, θα το έκανες επειδή θα σεβόσουν τη διαφορετική του εμφάνιση, επειδή θα πίστευες ότι θα σου προσφερόταν με αυτόν τον τρόπο ένα καλύτερο μέλλον ή τυροπιτάρα? Τι λέει ρε παιδιά? Στην αρχή με κέρδισε αυτή η ερώτηση, μπορώ να το πω αυτό. Αλλά στο τέλος μου τα μπέρδεψες. Εκεί τι έχεις γράψει? Αν υπήρχε μπροστά μου ένας τέτοιος ροζ ελέφαντας και μιλούσε και μου έλεγε να μην ξαναφάω μακαρόνια, θα έπαιρνα μακαρόνια και θα τα δάγκωνα έτσι μπροστά του. Κοίτα, τι είναι ροζ ελέφαντα? Κρύβος ελέφαντα, δεν θα ακούω. Θα κουβλήπω καπαμαλού τώρα. Τι καλέ. Άμα ένας εξωγήινος έτρωγε μια χαλασμένη μπανάνα, έπινε ένα μοχίτο και μετά έκανε κούνια και ξερνούσε σε ένα Pokémon, πόσες μαλακές πρέπει να πω για να πω στο βίντεο? Εντάξει, νομίζω είπες αρκετές. Σε βάζω στο βίντεο. Συγχαρητήρια. Μόλις κέρδισες μια προβολή στο βίντεο. Μπράβο. Άμα σε έβλεπε ένας μία φαν στο δρόμο και σου έλεγε να πάτε για καφέ, τι θα έλεγες? Την ορθογραφία δεν τη σχολιάζω όπως έχετε δει καθόλου. Το έχω πορατήσει. Πορατήσει. Το έχω πορατήσει, παιδιά. Ορθογραφικό και εσύ ξέρεις. Προφορικό ορθογραφικό. Πω μαλάκα, εντάξει. Εάν με σταματούσε ένας φαν στον δρόμο και μου λέγε να πάμε για καφέ, θα του έλεγα ότι έχω καφέ σπίτι. Για ένα άτομο. Εμένα. Στην ερώτηση, θέλετε να γίνετε δωρητής οργάνων? Δωρητής οργάνων. Η απάντηση: πάρτε τα αρχίδια μου. Θεωρείτε θετική ή αρνητική? Εμένα δεν με απασχολεί έτσι κι αλλιώς γιατί έχω μουνί. Τζέρεμι, ποιον θεωρείς τον καλύτερο YouTuber πέρα από τα views και γιατί? Καταρχάς, τον εαυτό μου τον βγάζω απ' έξω γιατί δεν μπορώ να κρίνω αντικειμενικά. Θα βάλω 5 υποψήφιους. Ποιους να βάλουμε? 5. Να βάλουμε τον Μάνο. Να βάλουμε 2J. Μάρα Σαμαρτζή, μικρή Ολλανδέζα να βάλουμε. Μάικιος Μαλιάτσι. Να βάλουμε... Alex Lightning. Alex Lightning. Είναι καλός. Δεν βγαίνουμε όμως. Πώς... Δεν βγαίνουμε. Να βάλουμε 8 υποψήφιους. 8 υποψήφιους, ωραία. Κονίλο να βάλουμε. Βάλτε. Gresian Square, δεν την ξέρεις, Ούτε εγώ τις ξέρω. Ποιος πιστεύεις ότι κερδίζει? Ο Alex Lightning. Ο Alex Lightning. Θέλω να μου πεις 2 άτομα για να πάνε στον τελικό. Alex Lightning με ποιον θα πάει στον τελικό? Την Gresian Square. Ναι. Ωραία. Οπότε ποιος κερδίζει? Θα ξεμαλιαστούνε.
Ας ψηφίσει το κοινό, ναι. Ή Alex Lighting ή Gracian Square. Ψηφίστε. Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο πράγμα που απόκτησες από την φήμη σου στο YouTube? Το χειρότερο πράγμα που απέκτησα είναι το μουνί. Και κάπως έτσι κλείνει το βίντεο. Τελευταία ερώτηση. Και τα παιχνίδια εδώ, τα παιδιά. Wow! Το ζούμε πολύ! Πολύ! Wow! Περνάμε τέλεια! Πηγαίνουμε διακοπές! Είμαστε εδώ πέρα! Και τα λέμε! Και ξαφνικά μας πήραν όλα τα αρχεία από όλα τα που είχαμε στους υπολογιστές! Και μας τα κάνανε διαφήμιση! Βάλε εδώ πέρα κόλλους να δούμε! Μη σκάβω παραντήσω, δώστε να! Έλα μωρή, χόρεψε! Κούνα το μωρή! Πάμε, δώσε! Ξεσαλώνουμε τώρα. Πώς είπαμε ότι λένε αυτή να? Καλά χορεύει πολύ, πολύ επαγγελματικά. Αυτή η Ιταλίδα, κυρίες και κύριοι, τρέλανε τα αρσενικά στο Κάβο Παραντίσο. Πού την, άνατη. Όχι, μη χαθεί, δεν θέλουμε να χαθεί. Να πάρει να γαμηθεί.